Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Τον κύριο Ηλία Τσιαντή, τον Γενικό Γραμματέα του Ερασιτέχνη Παϊπανετολικού. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα για την ομάδα της καρδιάς μας, για την ομάδα μας η οποία σήμερα κλείνει τα 96 της χρόνια. Ναι, βέβαια, 96 χρόνια και επειδή όπως και εσύ πάρα πολύ εύστοχα είπες ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μέρα πριν που η σκέψη, ό,τι και να γραφτεί, ό,τι και να πούμε, δεν είναι ποτέ αρκετό. Πάρα πολύ ωραίο. Πανετολικός, ο οποίος μας έχει χαρίσει πολλές στιγμές, πολλές σημαντικές στιγμές και φυσικά από την πρώτη και όλα στιγμή δεν ήταν μόνο μια ομάδα, κύριε Τσιαντή. Ήταν πολύ παραπάνω από μια απλή ομάδα που έπαιζε έναν αγώνα κάθε εβδομάδα. Δεν ήταν μόνο μια ομάδα. Καταρχήν, είχαμε την τύχη εμείς το Αγρίνιο και ο Πανετολικός να ιδρυθεί από ανθρώπους μορφωμένους. Και αν κανείς δει το καταστατικό όπως γράφτηκε τότε, έχει μέσα όλα αυτά που πρέπει να έχει μια κοινωνία για να αναπτυχθεί. Καλλιέργεια, ανάπτυξη, μόρφωση, διάδοση. Έχει τα πάντα που χρειάζεται και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που βρέθηκαν άνθρωποι σαν αυτούς στο Αγρίνιο και ίδρυσαν ένα σύλλογο όχι αθλητικό, όχι μόνο αθλητικό. Έτσι ακριβώς. Ο Πανετολικός είναι γυμναστικός φιλεκπαιδευτικός σύλλογος και έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε ολόκληρη την κοινωνία του Αγρινίου και βεβαίως πλέον μιλάμε για τα 96α γενέθλια σε μια χρονική περίοδο μάλιστα όπου και αγωνιστικά η ομάδα ανεβαίνει και ανεβάζει στροφές δείχνοντας πως είναι ικανή τα επόμενα χρόνια να μας χαρίσει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις. Να σου πω, αυτό είναι και αυτό που κληρονομήσαμε εμείς και το οποίο αυτό είναι που θα πρέπει να το πάμε στον επόμενο αιώνα. Και αυτό είναι που συμβάλλουμε εμείς τώρα, γιατί ο Σύλλογος διαιωνίζεται και εμείς είμαστε αυτοί που θα το πάμε δύο βήματα πιο πέρα. Και αυτό έγινε και με την ΠΑΕ και με τον Ερασιτέχνη. Δηλαδή ετοιμάσαμε και ετοιμάζουμε τον Πανετολικό για τον επόμενο αιώνα, το οποίο θα υπάρχει και πάλι. Και βεβαίως, όλα αυτά που γίνονται. Και βεβαίως ο Πανετολικός είχε την επίσης πολύ μεγάλη τιμή και χαρά τα τελευταία χρόνια να έχει στο τιμόνι του έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά μεταμόρφωσε τον Πανετολικό, ο λόγος για τον Φώτη Κοστούλα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτήν την ομάδα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια πολύ σημαντική συνεργασία της ΠΑΕ Πανετολικός με τον Ερασιτέχνη Πανετολικό. Είναι μια σημαντική συνεργασία μέσα από την οποία βγαίνουν ευχάριστα πράγματα. Έτσι δεν είναι, κυρία Τσιαντή? Αυτό όντως είναι γεγονός. Εμείς προσπαθήσαμε να στηρίξουμε την ΠΑΕ και η ΠΑΕ να στηρίξει εμάς, γιατί ένα ερασιτεχνικό σωματείο τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο για να σταθεί. Βέβαια, εμείς το Ερασιτέχνη δεν κάναμε τον πρωταθλητισμό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τον πρωταθλητισμό ακόμα. Δεν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τον πρωταθλητισμό ακόμα. Παρόλο που ο κόσμος μπορεί να ζητάει πρωταθλητισμό στα διάφορα τμήματα, γιατί ο Ερασιτέχνης έχει αρκετά τμήματα, προσπάθησε σε ανά καιρούς να κάνει πράγματα. Βέβαια, υπήρχαν πολλά προβλήματα και οικονομικά και τέτοια. Και τώρα προσπαθεί να υποστηρίξει τα τμήματα υποδομής, ώστε να μάθουν τα παιδιά καταρχήν τι είναι ο αθλητισμός και να καλλιεργηθούν μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί τώρα σε αυτές τις εποχές ο πρωταθλητισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είναι πολύ δύσκολος γιατί είναι οικονομικά, είναι ότι και βλέπουμε και ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό ή ανεβαίνουν σε μεγάλες κατηγορίες που δεν μπορούν να σταθούν ή δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό που γίνεται ή αυτό που θέλουν. Ισχύει από αυτό και η συγκυρία μας όντως ήταν αυτή με τον κύριο Κοστούλα και την ομάδα και τον κύριο Μπελεβόνη και όλους που τόσα χρόνια στηρίζουν και το ΔΣ και ο Θωμάς ο Σπύρου και όλοι αυτοί στηρίζουν αυτό το πράγμα και έχουν πάρει όλη αυτή την κληρονομιά και την πηγαίνουν παραπέρα. Και φυσικά όλοι μας περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσουν και οι εργασίες για να γίνει ακόμα πιο σπουδαίο και ακόμα πιο μεγάλο το γήπεδο.
Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα και με τα αθλήματα και με τον πρωταθλητισμό και με όλα τα σημαντικότερο είναι αυτό το πράγμα, ότι όλη η πόλη θα έχει ένα γήπεδο μέσα στο κέντρο της, το οποίο θα είναι για διασκέδαση, για αθλητισμό, να το ανεβάσουμε επίπεδο, να κάνουμε ομιλίες, να μιλάμε, να εκπαιδεύσεις, να αποκτήσουμε ένα μουσείο, η ταυτότητά μας να πάρει μια οπτική. Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά το κομμάτι με το μουσείο. Νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο ήδη κίνησε όλους μας το ενδιαφέρον και θέλουμε πώς και πώς να... Αλήθεια, οι εργασίες πότε αναμένεται να ξεκινήσουν? Έχει δρόμο? Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, όλα τα διαδικαστικά, και οι εργασίες είναι από ώρα σε ώρα που αναμένεται να γίνει η ανάθεση σε εργολάβο που θα αναθεθεί από την περιφέρεια και αμέσως θα ξεκινήσουν. Θα επηρεάσει σε κάτι το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας ή δεν έχει σχέση? Καθόλου. Μάλιστα. Καθόλου. Η ΠΑΕ Πανετολικός έχει κάνει προγραμματισμό και έχει φροντίσει για όλα αυτά ώστε να μην επηρεάσει. Οπότε, το κομμάτι αυτό. Καταλαβαίνω και το κατανοώ απόλυτα. Οπότε να περιμένουμε με το ξεκίνημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου να έχουν. Και πριν. Θεωρώ ότι μπορεί να αρχίσει και πριν το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου, ότι θα έχουν αρχίσει και θα έχουν γίνει πράγματα. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι κάτι ακόμη πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Έχοντας και μία ακόμη ευχή, η ομάδα μας τα επόμενα χρόνια, οδεύοντας προς τα 100 χρόνια, οδεύοντας προς τον έναν αιώνα ζωής, να καταφέρει, γιατί όχι, να διακριθεί και στην Ευρώπη. Εντάξει. Αυτό το είπα κάποτε χαμογελώντας σε κάποιον που είχαμε μια συνάντηση, ότι του είχα πει ότι ο Πανετολικός, όταν τη στιγμή εκείνη που θα βγει στην Ευρώπη, να ξέρεις, του λέω, ότι όπου και να παίζει θα λείπει όλη η πόλη. Μπορεί να είναι στο εξωτερικό τη μέρα που θα παίζει. Και χαμογέλασε. Είναι μια ευχή και αυτή και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός μπορεί να το κάνει πράξη τα επόμενα χρόνια, από τη στιγμή που έχει μια διοίκηση με υγεία, υπάρχει συνεργασία και της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη και φυσικά... Έχουν μπει οι βάσεις για όλα αυτά και τα αποτελέσματα είμαι σίγουρος ότι θα φανούν. Είμαι σίγουρος ότι θα φανούν τα αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Πανετολικός έχει βάλει πολύ γερές βάσεις για τον επόμενο αιώνα. Και φυσικά μην ξεχνάμε τον παράγοντα έδρα και βεβαίως τον παράγοντα κόσμος. Οι οπαδοί του, οι φιλαθλοί του, όλος ο κόσμος τον στηρίζει και η αλήθεια αυτή είναι ότι αν δεν είχαμε τον κορονοϊό στην καθημερινότητά μας, η στήριξη θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τον κόσμο. Είχα πει, τώρα πάλι έτσι, είχα πει ότι όταν ο Πανετολικός και η ομάδα του Αγρινίου, η ποδοσφαιρική ομάδα πάει πολύ καλά, συμβάλλει και στην ανάπτυξη. Συμβάζει στην ανάπτυξη, γιατί όταν είναι ευχαριστημένος ο Αγρινιώτης και ο φίλαθλος του Πανετολικού, βγαίνει έξω, διασκεδάζει, προσφέρει. Είναι αλληλένδετα ακριβώς. Είναι αλληλένδετα. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Ποτέ. Ευχόμαστε τα καλύτερα στην ομάδα μας, να πάνε όλα καλά και βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, τα επόμενα χρόνια και τον επόμενο αιώνα η ομάδα μας να πρωταγωνιστεί σε πολλά επίπεδα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό και το 96 είναι ένα νούμερο που μπορεί άλλοι να το θεωρούν μεγάλο, εμείς το θεωρούμε εκκίνηση. Εκκίνηση. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σιωτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.